Πώς είσαι? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Έτοιμη? Έτοιμη, γεια σας, καλή μέρα. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα, καλό σας μήνα. Χαίρομαι πολύ που σας επισκέπτομαι και συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί είμαι μόνο στα μεγάλα εμβόλια. Και στα κέντρα υγείας, γιατί εκεί τα πιο μόνα εμβόλια σε τέτοιες δομές γίνονται. Πώς είσαι, καλό στο να. Δεύτερη δόση. Δεύτερη, άντε, τελειώνουμε. Αλλά θα προσέξεις παρά τα αυτά. Έχουμε κάνει μέχρι στιγμής 1.700.000 εμβολιασμούς. Όπως βλέπετε, η διαδικασία λειτουργεί υποδειγματικά και θα πρέπει πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε τους υγειονομικούς μας, οι οποίοι με χαμόγελο υποδέχονται όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να εμβολιαστούν. Το σημαντικό είναι ότι από τον επόμενο μήνα θα έχουμε πολλά περισσότερα εμβόλια στη διάθεσή μας. Καλώς εγώ των πραγμάτων θα κάνουμε 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμούς μόνο το μήνα Απρίλιο, δηλαδή όσους λίγο λιγότερους από όσους έχουμε κάνει τους 3 μήνες από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο. Και είμαστε σίγουροι ότι μέχρι τις αρχές Μαρτίου, μέχρι τις αρχές Μαΐου θα έχουμε εμβολιάσει όλους τους συμπολίτες μας άνω των 60 και όλους τους συμπολίτες μας με βαριά υποκείμενα νοσήματα με τουλάχιστον μία δόση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μετά θα αρχίσει το πραγματικό να μειώνεται και η πίεση στα νοσοκομεία μας, διότι τα νοσοκομεία δοκιμάζονται πρωτίστως από τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι πιο επιρρεπείς στο να βοηθήσουν βαριά. Οπότε έχουμε καλή δύναμη. Έχετε παράδειγμα αυτά, Έτσι, μπράβο. Μασκούλες πάντα. Να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και του κράτους. Και σε αυτό παίζεται ένα καθοριστικό ρόλο. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρακαταθήκη που θα μας συνοδεύει και μετά τον COVID. Και βέβαια η μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Επειδή τώρα συζητάμε, ξέρετε, για το Ταμείο Ανάκαμψης και πολλοί μπορεί να φαντάζονται ότι αυτά είναι κάποια χρήματα τα οποία δεν τους αφορούν καθόλου, σας διαβεβαιώνω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των πόρων που θα διαθετούν στην υγεία θα αφορούν τις δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την ψηφιοποίηση. Και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα είναι η πρώτη ωφελημένη από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον σας. Ευχαριστούμε και καλό μήνα.